Συναγερμός σήμερα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στα γλυκά νερά μετά από φωτιά που ξέσπασε. Πάμε στο σημείο και το Γιάννη Ρίγο. Και μάλιστα, Γιάννη, η φωτιά προκλήθηκε τελικά από πτώση ντρόουν. Ακριβώς, Εύα, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο 0, στο σημείο δηλαδή όπου ξεκίνησε νωρίτερα η πυρκαγιά. Έχουμε εξασφαλίσει μάλιστα και ένα βίντεο με την έναρξη της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο σημείο, όπου γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις και κατευθύνθηκε προς τα πάνω, προς το βουνό. Μέσω του 112 εστάλει μήνυμα και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στα γλυκά νερά να είναι έτοιμοι. Ένα προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που χρειαζόταν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Τώρα πάμε στο δεύτερο σημείο. Προκλήθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ένα βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει, ντοκουμέντο, φαίνεται ένα λευκό βανάκι να προσεγγίζει στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε. Ήταν από ένα βανάκι μιας εταιρείας παραγωγής ντρόουν. Όπου ήρθαν εδώ να κάνουν μια δοκιμή για το συγκεκριμένο ντρόουν. Το πέταξαν λοιπόν στον αέρα και λίγο μετά έπεσε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Έπεσε λοιπόν και από τις μπαταρίες προκλήθηκε η πυρκαγιά στο σημείο εδώ. Αμέσως μετά υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο που λίγη ώρα μετά φαίνεται ένα περιπολικό της αστυνομίας να περνά από το σημείο και να φτάνει και αυτό το περιπολικό εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπουν το βανάκι και την ώρα εκείνη τα άτομα που ήταν στο βαν προσπάθησαν να διαφύγουν από το σημείο. Οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν. Άρα είχαν πάει, Γιάννη, να κάνουν μια δοκιμαστική πτήση. Αυτό είναι στρατιωτικού τύπου ντρόουν, εξ όσων γνωρίζουμε. Είχαν πάει να κάνουν μια δοκιμαστική πτήση, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν καλά πώς να χειρίζονται το μηχάνημα. Αυτό έπεσε και εν τέλει προκλήθηκε η πυρκαγιά. Μην ξεχνάμε ότι το ντρόουν σε πολλές περιπτώσεις και λόγω του καιρού, λόγω των ανέμων, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος και να πέσει. Ήταν αρκετά βαρύ το συγκεκριμένο ντρόουν. Φαίνεται άλλωστε και από τα χαρακτηριστικά πλάνα. Έπεσε λοιπόν σε αυτό το σημείο, δίπλα από το δάσος και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Τα άτομα αυτά έχουν προσαχθεί. Μάλιστα, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους. Ενώ να σου πω ότι ήρθαν σε αυτό το σημείο για να κάνουν μια δοκιμή. Τώρα, μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Το λέμε και το υπογραμμίζουμε καθημερινά πως οι πυροσβέστες μας δίνουν ηρωική μάχη με τις φλόγες της φωτιές και ακόμα είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Στην ΚΟ τους υποδέχθηκαν και βλέπουμε το σχετικό βίντεο με χειροκροτήματα. Ναι, από την άλλη πλευρά τώρα στην ΚΟ οι άνθρωποι και οι τουρίστες της περιοχής στα Καρδάμενα που τις τελευταίες μέρες δοκιμάστηκαν από την μεγάλη φωτιά για ώρες είχαν παραμείνει σε ένα σχολείο και, για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Βλέπουμε το συγκεκριμένο βίντεο, είναι οι πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ να περπατούν και βεβαίως ο κόσμος και οι τουρίστες να τους χειροκροτούν μέσα στη μέση του δρόμου, βεβαίως ζητώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξή τους και την βοήθεια που συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε στους ήρωες πυροσβέστες. Γιάννη Ρίγο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.